Ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση, κύριε Πρόεδρε, οι συνάδελφοί μου στη Βουλή, κυρία Πρόεδρε του Άριου Πάγου. Μετά την πολύ έτσι ειλικρινή, θα έλεγα, η εισαγωγή του Πρόεδρου του ΑΣΕΠ, που έθεσε μία σειρά σημαντικών θεμάτων που μας έχουν απασχολήσει και μας απασχολούν, επιτρέψτε μου, προφανώς, ένα χαιρετισμό δεν θα κάνουμε τώρα συνολική τοποθέτηση για να πώ θα αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα. Δεν είναι και η στιγμή και ο χρόνο. Αλλά επιτρέψτε μου να πω το εξή. Το πρώτο που είναι πολύ σημαντικό, νομίζω είναι κτήμα πια της ελληνική κοινωνίας, αλλά και ευρύτερα του ελληνικού πολιτικού συστήματο, είναι ότι το ΑΣΕΠ έχει καταξιωθεί ως ένας ικανός και αμερόληπτος οργανισμός που μπορεί να βγάλει από την δημόσια συζήτηση κάτι το οποίο την στήχιωσε, ελπίζω ότι στοιχιώνει πολύ λιγότερο τώρα, ε, για πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή στην πραγματικότητα, το γεγονός ότι οι προσλήψεις στο δημόσιο ήταν βαθιά πολιτικοποιημένες, ήταν προϊόντα κομματικών επιλογών, και δεν είχαν χαρακτηριστικά αξιοκρατικά και χαρακτηριστικά αν θέλετε, αντικειμενικότητας. Νομίζω ότι έχουμε φύγει από αυτό. Αυτό έχει γίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό χάρη στη δική σας δουλειά. Έχει γίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό χάρη στο ότι διαφυλάχθηκε η ακαιρεότητα του ε, Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Και επομένως αυτό είναι ήδη κάτι σημαντικό. Και θέλω να σου πω και κάτι έτσι, προσωπικό, Σαν ένα άνθρωπο ο οποίο πολιτεύεται και διεκδικεί την ψήφο των πολιτών, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ανακούφιση είναι όταν σε παίρνουν τηλέφωνο και σου λένε: Ξέρει, ε, έχω μία προκήρυξη και είμαι υποψήφιο εκεί. Μπορούμε να κάνουμε κάτι. Και τους λες Τίποτα. Είναι ασέπ. Λοιπόν, αυτό δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μεγάλη ανακούφιση είναι ε, για, για, για τους πολιτικούς. Λοιπόν, το δεύτερο το οποίο θέλω να πω είναι ότι από την άλλη μεριά βρισκόμαστε σε ένα σημείο, το έχω ξαναπεί στι συσκέψει που ε, κάνουμε ενίοτε για να αντιμετωπίσουμε διοικητικά και λειτουργικά ζητήματα του ΑΣΕΠ, ότι πράγματι είμαστε σε ένα σημείο κρίσιμο από την άλλη μεριά για τη λειτουργία του ΑΣΕΠ. Γιατί, Γιατί ακριβώ επειδή έχει κατακτήσει την εμπιστοσύνη και έχει αυτή την επιτυχή διαδρομή και πορεία, υπάρχει ένα κίνδυνο. Στο σημείο αυτό, να γίνει θύμα της ίδιας επιτυχίας του. Είναι λίγο η πρόκληση στην οποία αναφέρθηκε και ο κύριος Πρόεδρος. Τι δηλαδή, αφού είναι ένας τόσο επιτυχημένος δεσμό, αφού πράγματι είναι ανεξάρτητος και αδιάβλητος, αφού όντως διασφαλίζει την ακαιρεότητα, τώρα λοιπόν ας πάμε να του αναφέσουμε μία σειρά από πρόσθετα καθήκοντα, τα οποία ελπίζουμε ότι μπορεί να διακπεραιώσει. Τώρα εδώ... Η διατήρηση της ακεραιότητας ναι μεν εξασφαλίζεται, ενδεχομένως όμως με αυτά τα πρόσθετα βάρη αρχίζει και γεννιέται ένα ζήτημα αποτελεσματικότητας. Με δυο λόγια, εντάξει, ναι ακέραιο και αδιάβλητο, αλλά πόσο γρήγορα. Πόσο γρήγορα κινείται και ο μηχανισμός αυτός και ε, σε τελευταία ανάλυση μπορεί να φέρει εις πέρας όλο αυτό τον όγκο εργασίας ο οποίος μετακινείται. Και μάλιστα... Ε, και μια επίκαιρη κριτική την οποία δεχόμαστε τώρα στο νομοσχέδιο για την αξιολόγηση είναι ότι «Μα πάλι βάλατε μέλη του ΑΣΕΠ να αξιολογούν τις ενστάσεις ε, ξέρω, στη διαδικασία αξιολόγησης». Άρα, να ένα ακόμα πρόσθετο φορτίο. Το τρίτο ζήτημα το οποίο δημιουργείται και το οποίο είναι πολύ σημαντικό, αλλά ξέρω ότι το ΑΣΕΠ δουλεύει και δουλεύει εντατικά σε αυτή την κατεύθυνση, είναι προφανώς μέρος της απαντήσεως και στο δεύτερο θέμα είναι η, η περίφημη συζήτηση για την ψηφιοποίηση, για την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών πια από το ΑΣΕΠ όλο και περισσότερο. Mm. Το Digital ΑΣΕΠ είναι μια μεγάλη ε, πρόκληση, είναι κάτι το οποίο πρέπει να κινηθούμε γρήγορα, γιατί αυτό θα δώσει και πολύ περισσότερες δυνατότητες με την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών να πάμε σε μια τέτοια κατεύθυνση. Ίσως ε, εδώ να συμμεριστώ σκέψεις που έχουν καταθέσει ε, μέλη του ΑΣΕΠ με ένα υπόνοιμά που αποτελεί αντικείμενο συζήτησης ε, και στις οποίες αναφέρθηκε και ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠ για το ποια πρέπει να είναι η έκταση πια της παρέμβασης και με ποιον τρόπο και κατά πόσο πρέπει να είναι τόσο διευρυμένη. Και εν πάση πτώση, αυτό είναι κάτι που βλέπουμε ότι αν συνεχίσουμε να το κάνουμε έτσι ε, Νομίζω σε αυτή την έκθεση, νομίζω για να συμπληρώσουμε το σύνολο της αξιολογήσεων, θα χρειαστούμε 7 χρόνια και έχουν τριετή θητεία, δηλαδή στην πραγματικότητα την ώρα που θα τελειώνουμε τις αξιολογήσεις, θα έχουν περάσει ήδη δύο θητείες, άρα ε, βρισκόμαστε σε κάτι το οποίο είναι προφανώς αδύνατο και κάτι στο οποίο θα παρέμβουμε. Η κυβέρνηση δουλεύει σε αυτή την κατεύθυνση, προκειμένου να υπάρξει μία πρόταση προς το Κοινοβούλιο και προς τις άλλες πολιτικές δυνάμεις, για να δούμε το πώς εδώ μπορεί να εξορθολογήσουμε κάτι το οποίο φαίνεται ότι πλέον είναι ένα έργο στο οποίο δεν μπορεί να τα και δεν έχει νόημα να συνεχίσουμε να επιμένουμε και να προσπαθούμε να υλοποιήσουμε κάτι το οποίο είναι προφανώς αδύνατο, δεν μπορεί να γίνει. Τα μεγάλα ζητήματα από την άλλη μεριά έθεσε ορισμένα ο κ. Πρόεδρος, αυτή η συζήτηση για τα τυπικά προσόντα, η σχέση των τυπικών προσόντων, ειδικά στα θέματα της επιλογής προσωπικού, με ε, την πραγματική διαδρομή καριέρας κάποιου. Εγώ θα πω η γενικότερη συζήτηση στο δημόσιο για μια διαδρομή καριέρας. Τώρα ας μην κοροϊδευόμαστε, σήμερα στο δημόσιο η, ο βασικό λόγος τουλάχιστον αφετηρίας μιας διαδρομής είναι η εργασία και η ασφάλεια. Δηλαδή ο, ο, ο κόσμος ο οποίος έρχεται και επιμένει και θέλει διακαώς να προσληφθεί στο δημόσιο είναι γιατί αισθάνεται ότι θα έχει εργασιακή ασφάλεια στη ζωή του. Με δύο λόγια μπήκα κάπου, εάν είμαι τυπικό στην εργασία μου, σημαίνει ότι θα έχω έναν εξασφαλισμένο εργασιακό βίο. Αλλά το κομμάτι της ασφάλειας, εγώ καθόλου δεν το περιφρονώ, το σέβομαι. Από την άλλη μεριά δεν μπορεί να αποτελεί και το μοναδικό κριτήριο και δεν μπορεί και να αποτελεί κυρίω και το σημείο μέσα από το οποίο θα νιώσουμε όλοι ευχαριστημένοι. Γιατί εξασφαλίζοντα αυτή την εργασία και ασφάλεια, είναι πράγματι είναι ελκυστικέ οι θέσει του δημοσίου. Αλλά θεωρώ ότι εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να δώσουμε σε αυτού του ανθρώπου, οι οποίοι επιλέγουν να θέλουν να δουλέψουν στο δημόσιο, διαδρομέ καριέρα, να μπορούν να αξιοποιήσουν ε, με πολύ παραγωγικό τρόπο τις δυνατότητές τους, το ταλέντα τους, ε, τις σπουδέ τους, τις γνώσεις τους, αλλά και να εξελιχθούν μέσα στον εργασιακό τους βίο. Αυτό προφανώς συνδέεται και με την επιλογή στελεχών. Συνδέεται και με τον τρόπο που θα γίνεται η επιλογή στελεχών. Συνδέεται και με μια ουσιαστική αξιολόγηση αυτής της διαδρομής. Συνδέεται, να το πω λίγο με τους δικούς μου όρους, και με την ανατροπή ενός κλίματος εξισωτισμού που πριτάνευσε για πάρα, πάρα πολλά χρόνια στο εσωτερικό του δημοσίου και σε μεγάλο βαθμό εξακολουθεί να πριτανεύει ή... και επομένω είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία πρέπει να αλλάξουν. Για να υπάρξουν αποτελεσματικέ διαδρομέ καριέρα, για να είναι η καριέρα ενδιαφέρουσα στο δημόσιο, για να υπάρξει μια ουσιαστική αξιολόγηση των εργαζομένων στο δημόσιο, για να έχουμε συστήματα επιλογής προϊσταμένων τα οποία θα συνεκτιμούν όλα αυτά, προφανώς πρέπει να συμφωνήσουμε και στο ότι έννοιες όπως η αξιοκρατία, έννοιες όπως να μπορώ να δώσω κάτι σε κάποιον που κάνει κάτι περισσότερο, να μπορώ να διαφοροποιήσω αυτή τη διαδρομή και να μην είναι όλο τυπική. Τόσα χρόνια θα περάσουν, αυτή είναι η εξέλιξη, αυτή θα είναι η μισθολογική εξέλιξη, αυτή θα είναι η υπηρεσιακή εξέλιξη, είτε κάνεις λίγα, είτε κάνεις πολλά, τίποτα δεν αλλάζει, όλοι θα έχουν ακριβώς την ίδια διαδρομή. Προφανώς θα πρέπει να υπάρξουν διαφοροποιήσεις που θα μας βγάλουν, επαναλαμβάνω, από αυτό στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα και θα κάνουν την διαδρομή πολύ πιο ενδιαφέρουσα και αν θέλετε, πολύ πιο αντιστοιχούσα σε ε, αυτό το οποίο είναι οι προστοκίες ενός εργαζόμενου στο δημόσιο. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε αυτή τη δημόσια συζήτηση, βρισκόμαστε σε αυτή τη στάση μετάβασης. Αυτή είναι η κυβερνητική πρόθεση. Και σε ε, ε, ό,τι αφορά ειδικά στο ΑΣΕΠ, μέσα στο αμέσω επόμενο χρονικό διάστημα θα αναλάβουμε πρωτοβουλίες ώστε να λύσουμε μια σειρά από τα ζητήματα τα οποία έχουμε εντοπίσει ότι αποτελούν βάρη και τις και ε, τα οποία πρέπει να έχουμε μια πολύ πιο ρεαλιστική ε, και όριμη προσέγγιση στα θέματα αυτά. Ο διαγωνισμός είναι κάτι τον οποίο πιστεύουμε πολύ. Ε, θα τηρήσουμε, φαντάζομαι, τα χρονοδιαγράμματά μας, και, το οποίο είναι ένα από τα σημαντικά πράγματα που έχουμε να κάνουμε. Και ε, θεωρώ ότι θα είναι και επιτυχημένος και ναι, είναι επίσης ένα από τα στοιχεία τα οποία αλλάζουν την κουλτούρα στον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι προσλήψεις και αφού ακριβώς συνδέεται πια με μία εξατομικευμένη αξιολόγηση. Ε, μεταφέροντάς σας τον χαιρετισμό του Πρωθυπουργού της Ελλάδας, κ. Κουτσοτάκη, ε, να σας μεταφέρω μαζί και το ζωηρό του ενδιαφέρον, είναι γνωστό άλλωστε, για τα ζητήματα της δημόσιας δίκησης και ειδικώς για τον τρόπο με τον οποίο συνεχίζει να λειτουργεί και να εξελίσσεται το ΑΣΕΒ. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους θερμά για τις προσπάθειες τις οποίες κάνετε. Ε, οι ευχαριστίες είναι ειλικρινείς. Ξέρω ότι πολλές φορές υπερβάλλεται αυτόν σε αυτήν την κατεύθυνση και νομίζω ότι ειδικά στη φάση που βρίσκεται τώρα το ΑΣΕΒ, δηλαδή στην φάση της ψηφιακής του μεταμόρφωσης, θέλω να ξέρετε ότι θα έχετε την αμέριστη υποστήριξη της κυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα, προφανώς σε υλικό, σε οργανωτικό, αλλά και σε ηθικοπολιτικό επίπεδο, στην προσπάθεια που κάνετε. Το συνέδριο σε αυτό έχει ορισμένες εξαιρετικά ενδιαφέρουσες θεματικές. Η αξιοποίηση των τεχνολογιών blockchain είναι μία από τις θεματικές σας που βλέπω ότι έχει ενδιαφέρον, αλλά ταυτόχρονα και τα διαφοροποιημένα συστήματα προσλήψεων επίσης είναι θεματικές που μας απασχολούν πολύ. Θα τα παρακολουθήσουμε όλα με πολύ ενδιαφέρον. Θα διαβάσουμε ε, τις τι αναλύσει σα και τι τοποθετήσει των εισηγητών σα, αλλά και τη συζήτηση και θα αξιοποιήσουμε στο μέγιστο βαθμό ένα ελπίζω επιτυχημένο συνέδριο. Ευχαριστώ πολύ. πολύ και εμεί